βρισκόμαστε στον δρόμο που οδηγεί προς το Ηραίον. Όπως μπορείτε να δείτε και από τα πλάνα μας, η κατάσταση δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Υπάρχουν πάρα πολλές πέτρες οι οποίες έχουν μεταφερθεί από τους τόνους νερού που έρχεται από τα ορεινά του νησιού προς αυτή την παιδινή περιοχή. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολο διάβατος εξαιτίας αυτής της κατάστασης και επιχειρούν εδώ, υπάρχουν εδώ μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟΥ και της Δημοτικής Αρχής. Έχει ζητηθεί και η βοήθεια του στρατού προκειμένου να μπορέσουν να διευκολύνουν λίγο την κατάσταση σε μια καταιγίδα η οποία συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος και στην κάμερα, συνεχώς αστράφτει τριγύρω μου. Υπάρχουν βροντές και βρέχει, συνεχίζει να βρέχει και τώρα μάλιστα δυναμώνει και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα στην σημερινή μέρα. Υπάρχουν θέματα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε στο Ηραίον, η βροχή συνεχίζει με καταρακώδεις ρυθμούς, πάρα πολύ βροχή έχει πέσει σε αυτή την περιοχή της Σάμου, όπως και σε ολόκληρο το νησί τις τελευταίες ώρες. Και όπως μπορείτε να δείτε, σε πολλά σημεία οι δρόμοι εδώ στο Ηραίον έχουν μεταβληθεί σε κύμαρους που καταλήγουν στην θάλασσα. Όπως μπορείτε να δείτε, το νερό είναι δραματικά πολύ. Δεν έχουν αντέξει ούτε τα ρέματα, ούτε τίποτε. Εκατοντάδες κυβικά νερού περνούν μέσα από το Ηραίον αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Έχουμε και κάποιες πλημμύρες, τις οποίες προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι με την βοήθεια της πυροσβεστικής. Την εικόνα, τι βλέπετε, είναι οι δρόμοι έχουν μεταγραφεί σε ορμητική κύμαρη. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει στις επόμενες, τα επόμενα λεπτά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να καταλάβετε, πατάω μέσα στα νερά, μπορείτε να δείτε εδώ, μπορείτε να δείτε μέχρι που έχει φτάσει το νερό, σε τι ύψος είναι, και είναι όλο λάσπη, πατάω μέσα σε τόνους λάσπη. Πραγματικά δηλαδή το πόδι βαθιά μέσα βουλιάζει σε λάσπη.
Εδώ το αυτοκίνητο προσπαθεί να περάσει, να φύγει, και προσπαθεί να φύγει γιατί θα δείτε τώρα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που εδώ κατεβαίνει το ρέμα. Αυτό που θα δείτε εδώ τώρα, κοιτάξτε, είναι το ρέμα το οποίο έχει σπάσει στην κυρολεξία και κατεβάζει όλο αυτό το νερό. Ζημιές. Μέσα δεν σας έκανε τίποτα. Ευτυχώς είναι ψηλά. Στο υπόγειο. Καλή δύναμη. Μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή μας, μετά στις 8 το πρωί, έχουμε μεγάλα προβλήματα από την βροχόπτωση. Ο όγκος τριών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τα ρέματα δεν μπορούν να απορροφήσουν το νερό. Έχουμε προβλήματα σε αρκετά σημεία. Ένα από αυτά είναι και στο Ηρέον, όπως βλέπετε και εδώ πίσω μας, που το νερό έχει σπάσει το ρέμα ψηλά και έχει μπει μέσα στο Ηρέον. Έχουμε προβλήματα στη διασταύρωση μήλων, στον κάμπο της χώρας γενικά. Θέλω να κάνω μια θερμή παράκληση όλους να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βλέπω αρκετό κόσμο το πρωί και μετακινείται, πιστεύω, άσκοπα για να τραβήξουν φωτογραφίες και για να δουν το φαινόμενο. Να καθίσουν όλοι σπίτια μέχρι να υποχωρήσουν λίγο το φαινόμενο, να έχουμε λίγο ύφος στο φαινόμενο και να μπορούμε να μετακινήσουμε πάλι με ασφάλεια.
της Σάμου, ο δρόμος σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Σάμου, η κυκλοφορία διεξάγεται με πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας των πολλών φαρτών υλικών που έχουν καταλήξει στον δρόμο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Κοιτάξτε, υπόθηκε νωρίτερα, είχε υποθεί νωρίτερα το ότι εάν δεν είναι η κατάσταση συνεχιζόταν όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, να μην γινόταν μετακίνηση. Αλλά είπαμε και είπαμε ότι απρόσθετα αποφάσισε κάποια στιγμή η τροχέα. Δηλαδή η αστυνομία θα έλεγε ότι είναι ασφαλές, μπορείτε να μετακινηθείτε και θα γινόταν μετακίνηση. Προσπαθούσαν να το. Δεν ήταν τόσο το θέμα τη μετακίνηση στο λεωφορείο, γιατί το λεωφορείο είναι μεγάλα οχήματα και είναι ψηλά οχήματα και περνάνε, όσο το πού θα πάνε τα παιδιά μέσα σε αυτό το κατακλυσμό που συνέβαινε. Τώρα φαίνεται ότι η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια απότομα. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να δείτε, περίπου είναι μεγάλη προσοχή.